centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Μωυσίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Σε εσάς και στους ακροατές σας. Για να δούμε, πόσο σημαντικό για εσάς είναι αυτό το θέμα, το οποίο θα εξελιχθεί και στην περιοχή μας, κύριε Μωυσίδη. Εντάξει, αυτό το θέμα κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Αυτές οι εκδηλώσεις δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εδώ και χρόνια και με νόμοι που έχουν ψηφιστεί και έχουν οριοθετηθεί. Όλα αυτά νομίζω ότι πλέον μας προσβάλλουν, μας γυρνάνε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Αυτές οι διαδικασίες και οι διεργασίες που δεν είναι καθαρές, εντάξει, είναι άτομα και ομάδες ανθρώπων οι οποίοι δεν ξέρουμε πού ακριβώς θέλουν να κινήσουν τα πράγματα. Οι διοργανωτές μιλάνε πάντως κάθε χρόνο για ένα απλό μνημόσυνο. Και μάλιστα ο κύριος Τζοτζόπλος και πέρσι, για να σας υπενθυμίσω, είπε ότι καλούμε και την άλλη πλευρά, γιατί και η άλλη πλευρά είχε νεκρούς, στο ίδιο μνημόσυνο. Χαίρομαι που το είπε αυτό, γιατί αυτό έχει πνεύμα εθνικής συμφιλίωσης. Ωραία. Και τώρα δεν θέλω να μπω σε μια φάση το εμείς, εσείς, εμείς δεν κάναμε, εσείς κάνετε, εμείς κάναμε, εσείς δεν κάνετε. Αυτό είναι κάτι άλλο. Εγώ λέω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή με τόση φανατικότητα και όλα αυτά τα χρόνια, γιατί βλέπουμε ποιες ομάδες ανθρώπων ανεβαίνουν επάνω, από πού είναι υποκινούμενοι, και δηλαδή μέχρι τώρα βλέπαμε ότι είχε ατονίσει για κάποια χρόνια αυτή η εκδήλωση και ήταν καθαρά η βασιλική και η φιλοχοντική. Ναι. Και κάποιες ομάδες ανθρώπων πρώην, δεν θέλω να ονομάσω τους στρατιωτικούς, αλλά κάποιοι απόστρατοι οι οποίοι έχουν κάτι άλλο στο πίσω μέρος στο μυαλό τους προφανώς. Και διοργανώνουν και ψάχνουν τέτοιες εκδηλώσεις. Το ίδιο μπορώ να πω και για εσάς όμως. Βλέπετε ότι γίνονται και εκδηλώσεις στον γραμμό. Ωραία, και από τα παιδομαζώματα, όπως τα λέει εδώ μια η εφημερίδα Η Ελεύθερη Ώρα. Κάτι που έγινε πριν λίγες μέρες μόλις από εσάς στον γραμμό. Γιατί αυτή η εφημερίδα προσβάλλει νέα παιδιά, φοιτητές, τους προσβάλλει και τους λέει παιδομάζωμα. Ποιος τους παιδομάζει, ξέρει τι πάνω. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος. Δηλαδή, γιατί είναι τόσο, βλέπετε, το ύφος και το ύφος αυτών των ανθρώπων μας γυρνάνε σε δεκαετίες, δυστυχώς, δεκαετίες πάρα πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω, πράγμα, χρόνια δηλαδή που δεν τα έχουμε ζήσει. Εμείς πολύ μεγαλύτεροι τα ζήσαμε και λίγο πολύ έτσι ξεκίνησε και ο εμφύλιος, αν θέλετε, και οι ταραχές στην Ελλάδα κάπως έτσι ξεκινάνε. Εμείς, εσείς, ποιος θα καπελώσει τον άλλον. Το παιδομάζωμα, αυτό είναι ντροπή καταρχήν. Είναι τόσο προσβλητικό που θα το περιφρονούσα και θα ήθελα να απαντήσω. Αλλά θα πω το εξής. Είναι μία ομάδα, είναι μία σπουδάζουσα νεολαία ενός κομματικού φορέα. Έρχεται και θέλει να κάνει μία εκδρομή, έρχεται πάνω στο Βίτσι, και αυτό αν θέλετε για Καστοριά μας θυμά, γιατί έρχονται άτομα, βλέπουν τον τόπο μας εδώ πέρα. Ένα φανταστικό τοπίο που έχει το River Park κάτω κατασκήνωσαν, κάνανε ένα πολύ ωραίο κάμπινγκ. Και θέλαν παράλληλα να κάνουν και κάποιες εκδρομές. Δεν προσβάλλαν, δεν σηκώσαν κορώνες, δεν είπαν είμαστε εμείς, δεν θέλουμε τους βασιλοχοντικούς ή τους φασίστες και αυτά. Δεν υπήρξαν τίποτα. Αντιθέτως, πήγανε με τον Δήμαρχο, συνονοηθήκανε, κάναν και μια δωρεά στη βιβλιοθήκη του Δήμου επάνω με κάποια βιβλία που δεν είναι φύλλα προσκύμενα προς την αριστερά. Ήταν γενικών θεμάτων βιβλία. Γιατί είναι παιδομάζωμα. Δηλαδή φτάνουμε σε ένα σημείο, βλέπουμε αυτές τις εκδηλώσεις με το ύφος και το ήθος έτσι πως το αργανώνουν. Απετάνε κάτι κορώνες, αυτή είναι παιδομάζωμα. Δηλαδή τι να πω εγώ, να μιλήσουμε για άλλα πράγματα πως γινόταν τα παιδοφυλάγματα, να μιλάω κι εγώ για αυτά. Γιατί αν ανέβουμε στο Βίτσι ήταν και νέοι εκεί πάνω προφανώς. Τι να πω εγώ. Αυτά που έκανε η Φρυδερίκη τα κάνουν αυτοί εκεί πάνω τώρα. Εσείς ζητάτε. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε μέχρι το 2020, παρακαλώ. Φέτος φουντώνει λίγο το θέμα και λόγω της παρουσίας του κύριου Στεφανή, του υφυπουργού. Ωραία. Αυτό ζητάτε εσείς να μην έρθει, για να το καταλάβω, γιατί
Υπάρχει μια σύγχυση γι' αυτό. Και επειδή επικοινωνήσαμε από χθες και με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από τον κομματικό μηχανισμό για να μιλήσουν αντίστοιχα για το θέμα όπως μιλάτε εσείς, μας είπαν να δούμε ακόμη. Φαίνεται ότι κάτι υπάρχει ακόμη. Θα είναι σίγουρο ότι θα έρθει. Είναι σίγουρο ότι θα πάει Βίτση ή θα πάει Γράμμο αν έρθει. Ακόμη μερικά πράγματα είναι λίγο στον αέρα, αν κατάλαβα καλά. Ωραία. Εγώ δεν ανήκω στον κομματικό οργανισμό της Νέας Δημοκρατίας για να μπορέσω. Όχι, όχι. Εγώ παίρνω και εγώ τις εφημερίδες, ναι. Ακούω από εσάς, από τις τηλεοράσεις και μαθαίνω ότι θα έρθει. Και μάλιστα ναι. Λέει θα εκπροσωπήσει τον πρωθυπουργό της χώρας. Ναι. Και λοιπόν, γι' αυτό χθες, όπως είπαμε, η εφημερίδα των συντακτών το είχε κεντρικό πρώτο θέμα. Ναι, γι' αυτό λέμε ότι αυτό είναι ντροπή. Αυτό είναι ντροπή. Ο πρωθυπουργός να σηματοδοτεί αυτού του είδους τις εκδηλώσεις. Δηλαδή, γι' αυτό λέω, μας γυρνάνε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Εγώ θα επικαλεστώ λίγο τον κύριο Στεφάνη, τον υφυπουργό, γιατί είναι την προηγούμενη του ιδιότητα ως αξιωματικός. Είναι πολύ φίλος της Καστοριάς και αγαπάει πάρα πολύ την Καστοριά, ειδικά τον Γράμμο, θα έλεγα. Ναι. Μα και εμείς τον αγαπάμε. Εμείς δεν τον αγαπάμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα μαζί του. Αντιθέτως. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια καριέρα εκεί που είχε στο επάγγελμά του. Αξιοσέβαστος, υπολογίσιμος, πολύ σωστά. Αλλά επειδή διαβάζουμε ότι όλη αυτή τη φιέστα, όλες αυτές τις εκδηλώσεις τις οργανώνει αυτή η ΕΑΣ, η Ένωση Αποστράτων, ναι. Ναι, ναι. Αυτά δηλαδή θα πρέπει λίγο να τα δούμε λίγο με προσοχή. Γιατί εδώ δημιουργούμε τι θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, να πούμε ότι από την Ένωση Αποστράτων Καστοριάς την Πέμπτη στην εκπομπή μας, γιατί αυτή τη βδομάδα με αυτό το θέμα θα μιλήσουμε αρκετά και με αρκετούς, θα είναι και ο κύριος Τζορτζόπουλος. Ίσως και ο κύριος Τζορτζόπουλος ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα την Πέμπτη, επαναλαμβάνω. Ωραία, έχουμε τον κύριο Τζορτζόπουλο. Ωραία, επειδή επικαλεστήκατε και την εφημερίδα των συντακτών. Ναι. Δέστε λίγο, λέει σε ένα σημείο εκεί πέρα, ποιος θυμάται τον νόμο του 1863. Και καλό θα είναι να αναφερθούμε σε αυτό, όχι τίποτα άλλο, αλλά για να δούμε ότι γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν αυτές του είδους οι εκδηλώσεις με αυτό το ύφος και το ήθος. Γιατί λέει πάρα πολύ καλά ότι το 89 έγινε ένας νόμος του κράτους, ναι, στην κυβέρνηση Τζανετάκη τότε, ναι, τον οποίο νόμο αυτόν... Τον νόμο του πατέρα του Μητσοτάκη, το γράφει, ναι. Ναι, αλλά θα πρέπει να το πούμε όμως ότι εκεί πέρα... έχουν αποκατασταθεί αυτοί οι όροι που τους λένε και σήμερα κάποιοι και είναι προσβλητικό. Και αμέσως υποκινούμε θέματα. Γιατί αν πει εμένα κάποιος κομμουνιστή, εγώ θα τον πω φασίστα. Και μετά τι θα γίνει, θα πλαποθούμε στο ψηλό. Όταν λέτε να μην γίνονται γιορτές, εννοείται ένθεν και ένθεν. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο, κύριε Μωυσίδη. Έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτησή μας. Ακούστε με λίγο. Ωραία. Το Σάββατο έγινε στο... Κύριε Ματσουλή, για να το κλείσουμε αυτό όμως λίγο, ότι εδώ λέει ο νόμος σαφέστατα ότι εκείνη την περίοδο, εντάξει, δεν υπάρχει στρατεύματα από εδώ και από εκεί, υπάρχει προσδιορίστηκε ακριβώς η περίοδος του εμφυλίου πολέμου. Ναι. Λοιπόν, ο όρος συμμοριτοπόλεμος αντικαθίσταται με τον όρο εμφύλιος πόλεμος και όπου χρησιμοποιεί τη λέξη συμμορίτες, γράφεται με τον όρο Δημοκρατικός Στρατός. Αυτό είναι νόμος του κράτους και θα πρέπει να σεβόμαστε γι' αυτό και μάλιστα εκείνα τα χρόνια δημιουργήθηκε το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης που συμφώνησαν όλες οι πτέρυγες των κομμάτων, χρηματοδοτείται από τη Βολή των Ελλήνων μέχρι και σήμερα και σηματοδοτεί αυτό το πράγμα, την Εθνική Συμφιλίωση. Και υπάρχει ένας άριστος επιστήμων εκεί πάνω, ο οποίος κάνει πάρα πολλές διαλέξεις και συζητήσεις για όλο το κομμάτι του εμφυλίου. Δεν λέει αυτή και η άλλη. Μιλάει το τι έγινε πάνω στο γράμμα. Δηλαδή αυτά γιατί τα προσπερνούμε. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Μωυσίδη, το εξής. Το Σάββατο που μας πέρασε, πραγματοποιήθηκε διήμερο εκδηλώσεων στον γράμμο που διοργάνωσαν οι οργανώσεις περιοχής Υπήρου και Κερκυράς, Λευκάδος και Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ με επίκεντρο το Μουσείο του Δημοκρατικού Στρατού στην Θεοτόκο Κόνιτσας. Το θέμα ήταν η διάσωση των παιδιών. Προσέξτε λίγο τη διατύπωση. Η διάσωση των παιδιών. Και θα έχουμε και εκπρόσωπο από το ΚΚΕ στην πορεία για να ρωτήσουμε από ποιους διασώθηκαν τα παιδιά, τέλος πάντων. Από τι διασώθηκαν. Η διάσωση των παιδιών από τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος και η συμβολή των σοσιαλιστικών χωρών. Με αυτά συμφωνείτε?
Τι εννοείται, διάσωση, δεν το έχω διαβάσει το άρθρο. Και... Ναι, όχι, 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 δεν είναι άρθρο. Ναι. Το θέμα εκεί των εκδηλώσεων, στο γράμμα από το ΚΚΕ, ήταν η διάσωση των παιδιών από τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος και η συμβολή των σοσιαλιστικών χωρών. Με αυτές τις γιορτές που κάνει το ΚΚΕ στο γράμμα για τον Δημοκρατικό Στρατό, συμφωνείτε? Εννοούν αυτό που λένε τα παιδομαζώματα. Που μπράβο, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, δεν θέλω να απαντήσω σε αυτό, γιατί υπάρχει και ο αντίλογος, το οποίο υπήρχε και το, από την, πώς να πω τότε, την ελληνική κυβέρνηση τότε, για το παιδοφύλαγμα. Γιατί κάναν και αντίστοιχα αυτοί. Δηλαδή, η Βασίλισσα Φρυδερίκη τότε είχε πολύ μεγάλη δραστηριότητα τότε. Και υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, ακόμα και μέχρι προχθές που ακουγόντουσαν εκεί για το ίδρυμα αυτό του, πώς το λένε, του Στυλιανού, το, πώς το λένε, το... Ναι. Μου διαφεύγει, τον Άγιο Στυλιανό, τον Άγιο Στυλιανό. Μέχρι και εκεί υπήρχαν άτομα, παιδιά, τα οποία... Περνώντουσαν τότε από τα παιδοχώρια αυτά που αυτό, αυτό είναι, αυτό είναι. Υπήρχε, ακούστε να δείτε. Αυτό είναι ιστορία, αλλά αυτό που ρωτάω είναι, αν λέτε ότι να μην γίνονται στο Βίτσι, υποστηρίζετε ότι να μην γίνονται και από το ΚΚΕ στο γραμμό? Δηλαδή, όταν λέτε να μην γίνονται εκδηλώσεις, εννοείται να μην γίνονται ούτε εκεί, ούτε εκεί, ούτε από αυτούς, ούτε από τους άλλους? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θα μπορέσω να τους πω κάποια κόμματα το τι θα κάνουν και με τι θεματολογία. Εγώ λέω ότι στον εμφύλιο γενικά, και χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, γίνανε λάθη ένθεν και ένθεν. Στον χειρότερο πόλεμο που μπορεί να υπάρξει. Σαφέστατα. Αν όμως υιοθετήσουμε τον όρο εθνικό εμφύλιο πόλεμο, έτσι, γιατί κάποιοι δεν το αποδέχονται. Λένε ήταν οι κομμουνιστές με τους Έλληνες. Ναι. Γιατί τότε και εγώ θα ρωτήσω ποιοι Έλληνες τότε, γιατί δεν είχαμε δημοκρατία. Βασιλική χωροφυλακή υπήρχε, ο στρατός ήταν βασιλικός. Βασιλικό ναυτικό, βασιλική αεροπορία, βασιλικά ήταν όλα. Δηλαδή μην πιάσουμε να αναλύουμε πράγματα και καταστάσεις τα οποία θα μας φέρουν σε μια αντιπαράθεση. Όχι, απλά επειδή μιλήσατε για την γιορτή στο Βίτσι, στα πλαίσια του να έχουμε και να μαθαίνουμε την ιστορία στον χειρότερο πόλεμο που μπορεί να υπάρξει στον εμφύλιο, αν πρέπει ή δεν πρέπει να συνεχίζονται εκδηλώσεις, υποστηρίζετε ότι πρέπει να σταματήσουν όλα γύρω από αυτό το κομμάτι και να μείνουμε στην ιστορία, ή πρέπει να σταματήσει μόνο το Βίτσι και ας κάνει το ΚΚΕ στο γράμμο? Ωραία, εγώ θα σας απαντήσω διαφορετικά, κύριε Νατσούλη. Ναι. Εγώ ξέρω ότι για όλα αυτά που έχουν συμβεί και έχουν τυραννίσει τον τόπο μας και έχουν δημιουργήσει έρηδες και από εδώ και από εκεί. Και άφησαν και τη χώρα μας στα χρόνια τα μεταπολεμικά, άφησαν τη χώρα μας και αρκετά πίσω από τις υπόλοιπες χώρες. Όταν όλες οι χώρες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πήγαιναν από μέρα σε μέρα, από μήνα σε μήνα, από χρόνο σε χρόνο καλύτερα, εμείς ακόμη σκοτωνόμασταν μεταξύ μας. Μείναμε πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι. Σας το είπα και πρωτήτερα. Εν έτη 2020 συνεχίζουμε αυτή την κόντρα, αυτή την έρηδα. Ναι. Δηλαδή εδώ υπάρχει ένα, πώς να το πω τώρα, μια περίπτωση το να πάμε πάλι για κάποιον εμφύλιο πόλεμο. Δηλαδή υπάρχει μια συνεχής έτσι τονισμός και κεντράρισμα στη λέξη εμείς εσείς. Οι καταστάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Έχουμε εθνικά θέματα πάρα πολύ μεγάλα. Αν αρχίσουμε να μιλάμε πάλι για το παιδομάζωμα και για την παιδοφιλία και για το παιδοφυλάγματα και το τι έκανε η Φρυδερίκη και πώς τα μεγάλωσε και πού τα έσκλε, αν τα πούλησε, δεν τα πούλησε, εκεί δεν θα βρούμε μια ουσιαστικά άκρη. Εγώ θα σας πω στην ερώτησή σας και στην απάντησή. Είναι η εξής. Για μένα το πάρκο εθνικής συμφιλίωσης είναι στο γράμμο, αποφασίστηκε και οριοθετήθηκε από όλα τα κόμματα, είναι χρηματοδοτούμενο από τη Βουλή, που σημαίνει όσα κόμματα συμμετέχουν εκεί, αυτό σηματοδοτούν, αυτό είναι που θέλουν ως σημείο αναφοράς, και όλα τα υπόλοιπα για μένα είναι, να μην πω εκ του πονηρού, διοργανώνουν εκδηλώσεις νήσων και νήσι και πάθη για να έχουν τις καταστάσεις συνέχεια σε πειρά. Ναι, θεωρώ πως είναι λάθος. Και η προσώπηση τέτοιας μορφής.
Μάλιστα. Γιατί μέχρι πρότινος μπορεί να πήγαινε η κυρία Αντωνίου και μια άλλη βουλευτής τότε εκεί πέρα που πήγαινε. Η κυρία Αντωνίου ήταν τελευταία που είχε πάει και μάλιστα υπήρξε και επεισόδιο τότε, αν θυμάστε, με βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Ναι, όταν είχε πάει, η κυρία Αντωνίου, ναι. Άλλοι βουλευτές, πολιτευτές, τι ήταν τότε με άλλα πρατσέτα που είχαν πιαστεί επάνω. Δεν ήταν μόνη της. Κάποια άλλα χρόνια δεν υπήρχε, ας το πω, κάποια ηχηρή παρουσία, έτσι. Διοργανώνονταν από κάποιους συνδέσμους. Έχει αξία. Αυτό θα το ρωτήσουμε και όταν θα πάμε προς το τέλος της εβδομάδας να μιλήσουμε και με τους βουλευτές. Έχει αξία να δούμε αν έρθει ο κύριος Στεφανής, θα πάει και ο κύριος Τζικαλάγιας, παραδείγματος χάρη. Θα το δούμε και αυτό αν θα συμβεί. Αν θα συνοδέψει δηλαδή τον κύριο Στεφανή. Αν έρθει, επαναλαμβάνω, ο κύριος Στεφανής, σε λίγο μετά από εσάς θα έχουμε και από τη Νέα Δημοκρατία κάποιους, ή τον κύριο Αδάμ, θα δούμε τώρα, ή τον κύριο Βελίδη, θα δούμε ποιος θα μπορέσει να μιλήσει. Ωραία. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Πάντως εσείς θέλετε, αυτό ζητάτε, αυτό καταλαβαίνω, ζητάτε να μην έρθει ο κύριος Στεφανής στην Καστοριά. Νομίζω θα είναι προσβλητικό για μια ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα. Θα είναι προσβλητικό. Και θα έλεγα εγώ ένας, αν θέλεις, ασήμαντος, μπροστά στον κύριο Αλκιβιάδη που είναι και θα επικαλεστώ την προηγούμενη ιδιότητά του, θα πρέπει να το σκεφτεί διπλά. Μάλιστα. Να το σκεφτεί διπλά, νομίζω, η ιδιότητά του σηματοδοτεί πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι πρόκειται να γίνει. Τι πρόκειται να γίνει και εμείς ακριβώς δεν ξέρουμε. Γι' αυτό αυτή τη βδομάδα θα προσπαθήσουμε πραγματικά να μάθουμε μέχρι και την Κυριακή. centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.